Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, μια που το τελευταίο διάστημα το πολιτικό σκηνικό έχει πάρει φωτιά μετά το διαζύγιο του Προέδρου των ΑΝΕΛ, του κυρίου Καμένου, με τον Πρωθυπουργό, με τον κύριο Τσίπρα. Κοντά μας όμως για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα έχουμε τον Περιφερειάρχη Οργανωτικού Υπήρου των ΑΝΕΛ, τον κύριο Ευάγγελο Κουτσή. Κύριε Κουτσή, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Ευαγγελίου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι η πρώτη φορά που μιλάω στο κανάλι σας. Ελπίζω να έχουμε παραγωγική συζήτηση και στο μέλλον. Πάμε να ξεκινήσουμε. Με συγχωρείτε από αυτό που είπαμε. Μετά το βελούδινο, εσείς θα μου πείτε, διαζύγιο των ΑΝΕΛ με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η επόμενη μέρα δείχνει ότι υπάρχουν κάποια μηνύματα, αν θέλετε, τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο είναι θετικά για τους ανεξάρτητους Έλληνες ή συνεχίζει να υπάρχει αυτό το αρνητικό κλίμα. Κυρία Ευαγγελίου, όταν υπάρχει ένα διαζύγιο, είναι ένα διαζύγιο. Δεν υπάρχει βελούδινο ή άγριο διαζύγιο. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες αποχώρησαν από την κυβέρνηση, ο Πάνος Καμένος και οι βουλευτές του. Εκτός από αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη προσχωρήσει στην κυβερνητική πλειοψηφία, θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας ποια είναι η άποψή μας. Ο Πάνος Καμένος από αρχής ήταν ξεκάθαρος. Εντελώς ξεκάθαρος. Συνεργάστηκε με το ΣΥΡΙΖΑ για τρία πράγματα, για τρεις λόγους. Δεν έχουμε καμία ιδεολογική σύγκληση, είμαστε σε διαφορετικούς χώρους και από εκεί και πέρα ο Πάνος ο Καμένος με τον Αλέξη τον Τσίπρα συνεργάστηκαν μαζί, όπως είπα, για τρεις λόγους, οι οποίοι είναι πρώτον, για να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, πράγμα το οποίο έγινε και από τις δανειακές συμβάσεις. Δεύτερον, για να φέρουμε την χώρα σε τροχιά ανάπτυξης και να καρποθεί ο ελληνικός λαός τα ωφέλη από αυτήν. Και τρίτον και σπουδαιότερον, η διαπλοκή να λογοδοτήσει κάποια στιγμή στη δικαιοσύνη. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ο Πάνος ο Καμένος, από την πρώτη στιγμή, όταν συγκυβέρνησε με τον Αλέξη τον Τσίπρα, είχαν πει το εξής. Αυτά τα τρία πράγματα μας ενώνουν και εκεί θα πάμε. Δεν θα ακουμπήσουμε το θέμα της Μακεδονίας. Οι κόκκινες γραμμές μας ούτε ξεθόριασαν ούτε έχουν γίνει ροζ. Παρέμειναν και αυτό αποδείχτηκε από το διαζύγιο, όπως το είπατε. Κάναμε ξεκάθαρη τη θέση μας και όταν αντιληφθήκαμε ότι οδεύουμε προς αυτό το οποίο έγινε, φύγαμε από την κυβέρνηση. Αν αυτό όμως γινόταν πριν την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών, θεωρείτε, γιατί μιλήσατε λίγο πριν για δύο ανθρώπους οι οποίοι βεβαίως και έχουν σαφή ιδεολογικά χαρακτηριστικά εντελώς ξεχωριστά ο ένας με τον άλλον. Πριν από την κύρωση των Πρεσπών, οι πολίτες ίσως θα περίμεναν τότε ο Πάνος Καμένος να αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Γιατί θεωρείτε ότι δεν έγινε τότε? Καταρχήν, τον Ιούνιο, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία κατέβασε προς ψήφι στη Βουλή την πρόταση Μομφής, ήταν δεδομένο ότι αυτή η πρόταση δεν είχε το θέμα της Μακεδονίας μέσα. Ήταν για οικονομικούς λόγους και εξελίχθηκε εκεί. Δεύτερον, έγινε σε χρονικό σημείο όπου σε 1,5-2 μήνες θα βγαίναμε από τις δανειακές συμβάσεις και τα μνημόνια. Και τρίτον, όλο αυτό το σκηνικό δεν μπορούσε να ευοδηθεί για τον εξής απλό λόγο. Όταν ξεκίνησε η συζήτηση για την πρόταση Μομφής μέσα στη Βουλή ήταν 280 βουλευτές, όχι 300. Για να περάσει μια πρόταση Μομφής και να πέσει η κυβέρνηση χρειάζονται 151 ζωντανές παρουσίες και ψήφοι οι οποίοι θα αρνούνταν στην κυβέρνηση να συνεχίσει το έργο της. Άρα λοιπόν, με δεδομένο ότι από τους 280 βγάζουμε τους 145 του ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι με 135-133 βουλευτές δεν έπεφτε η κυβέρνηση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ποιο θα ήταν το αφήγημά μας, κυρία Ευαγγελίου, τη στιγμή που ένα μήνα, 1,5 πριν από την υπογραφή του πρωτοκόλλου για να φύγουμε από τις δανειακές συμβάσεις, ο Πάνος ο Καμένος θα αποχωρούσε, έστω και αν έρχεται την κυβέρνηση? Τι θα έλεγε στον κόσμο του, ότι εγώ πήγα με τον Τσίπρα, αλλά τώρα πλέον σας βάζω ξανά στα μνημόνια, σας αφήνω εκεί που ήσασταν? Είμαστε περήφανοι για το έργο που κάναμε. Βάλαμε πλάτη και να μην ξεχνάμε ότι η στοχοποίηση από την πρώτη μέρα της συγκυβέρνησης ήταν συγκεκριμένη. Στον Πάνο τον Καμένο και σε ένα κόμμα το οποίο είχε ένα ποσοστό 3,7%, 4% περίπου. Άρα λοιπόν, απεδείχθη περίτρανα, όπως εξελίχθηκε η κατάσταση και με τη συμφωνία των Πρεσπών, ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε πλάτη στον Τσίπρα. Αυτό είναι δεδομένο. Και θα σας πω στη συνέχεια πώς έγινε αυτό. Το ήταν είναι... όμως και σημαία του Πάνου Καμένου τα εθνικά θέματα, έτσι δεν είναι? Ήταν η σημαία και όταν αντελήφθη έγκαιρα το τι ακριβώς συμβαίνει, είπε στον Τσίπρα αρχές Δεκεμβρίου: τα φώτα δεν θα μας βρουν εάν συνεχίσεις έτσι. Και όπως και έγινε.
Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης λοιπόν δεν ψήφισε τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά στη συνέχεια αρνήθηκε όλες τις προτάσεις που είχε από τον Πάνο τον Καμένο για να πέσει η κυβέρνηση στον κατάλληλο χρόνο. Ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος? Έξω από τα μνημόνια, έξω από τις ιδανικές συμβάσεις και με υποθέσεις σοβαρές διαπλοκής και διαφθοράς στη δικαιοσύνη. Νοβάρτης, εξοπλιστικά προγράμματα κλπ. Ο Πάνος Καμένος τα έβγαλε αυτά, μην κοροϊδευόμαστε. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης λοιπόν, όταν ο Πάνος ο Καμένος του έκανε πρόταση, πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση, ζητάμε πρώτον δημοψήφισμα, το αρνήθηκε. Ζήτησε ενισχυμένη πλειοψηφία, το αρνήθηκε. Πάμε στον πρόεδρο Δημοκρατίας, το αρνήθηκε. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα μας συνηγορούν και οδεύουν σε ένα ξεκάθαρο σημείο, ότι εμείς βάζουμε πλάτη στον Τσίπρα. Να σας θυμίσω... Χειροθετήθηκε όμως το κλίμα και από βουλευτές των ΑΝΕΛ, οι οποίοι αμέσως μετά άρχισαν να αλλάζουν θέσεις. Ακριβώς. Και το είδαμε αυτό. Εδώ θα σας πω δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό που είπε ο Πάνος ο Καμένος και σήμερα στη συνέντευξή του στο πρώτο θέμα, αλλά και στη Βουλή. Όταν εγώ αποφάσισα να ρίξω την κυβέρνηση για ένα σοβαρό εθνικό θέμα, ο Αλέξης Τσίπρας αποψήλωσε τους βουλευτές μου, οι οποίοι ανταλλάξανε την θέση τους και τα πιστεύω τους με κυβερνητικούς θόκους. Ανταλλακτήριο ήταν. Δεύτερον, μας αφήσαν χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα. Η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής αποφάσισε ότι ο Πάνος ο Καμένος, έχοντας τις τάξεις του έναν βουλευτή που είναι ένα χρόνο ανεξάρτητος στον Αριστείο του Φωκά, δεν έχει δικαίωμα να έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Τους τη χαρίζουμε, είπε ο Πάνος ο Καμένος. Παράλληλα όμως, η ίδια η επιστημονική ομάδα το 2013, σε παρόμοιο θέμα που προέκυψε επί Σαμαρά Βενιζέλου για την κοινοβουλευτική ομάδα της Δημάρτου Κουβέλη, τα βρήκε όλα καλά. Απλά είναι τα πράγματα. Από εδώ και έπειτα στο διατάφτα, τι γίνεται, κύριε Κουτσέ? Εμείς, ως ανεξάρτητοι Έλληνες, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με σημαία τις εθνικές μας θέσεις. Διότι μια οικονομική κρίση, μια σοβαρή οικονομική κατάσταση, με θυσίες και κόπους όπως έγινε, ανταπεξέρχεται, παρέρχεται και ορθοποδούμε. Παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας όμως δεν δίνεται. Θα δείτε λοιπόν ότι αυτά όλα τα οποία συνέβησαν και η υπογραφή με τον τρόπο που έγινε, δεν θα βγουν σε καλό για τη χώρα μας, γιατί απεμπολείται εθνική κυριαρχία. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Όταν λοιπόν η Ελλάδα δεν έχει το δικαίωμα με βάση το σύμφωνο του ΝΑΤΟ να προστρέξει για ένα τρίτο όμορο κράτος, αφού θα μπει στο ΝΑΤΟ πλέον, αφού θα μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, και επίτηδες θα καταλάβατε ότι συνεχίζω να τα λέω Σκόπια και θα σας εξηγήσω το λόγο μετά. Δεν έχουμε το δικαίωμα εμείς να προκαλέσουμε παρέμβαση για αυτό το όμορο κράτος, γιατί τα Σκόπια πλέον είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Θα γίνουν μάλλον μέλος του ΝΑΤΟ. Όπως θα εξελιχθούν, γιατί ακόμα είμαστε στην αρχή. Είπε ο Πάνος ο Καμένος ότι αυτή η συμφωνία θα δείτε ότι δεν θα ευοδοθεί στο τέλος όταν θα φτάσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες με τα νομικά μας τμήματα εργαζόμαστε για αυτόν τον τόπο. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Δεν θα μείνουν έτσι. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει και έχει κάνει σοβαρή προσπάθεια να γίνει ηγέτιδα δύναμη στην περιοχή. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια δεν θα επιτρέψουμε εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες να πάει χαμένη. Έχουμε το θέμα του Αιγαίου. Έχουμε το θέμα της Κύπρου. Είναι όλα αυτά εθνικά θέματα, πολύ σοβαρά, και θα συνεχίσουμε, έστω και χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα, να παλεύουμε και να αγωνιζόμαστε γι' αυτά. Τα μηνύματα που έχετε από τον κόσμο ποια είναι? Είστε περιφερειάρχης οργανωτικού στην Ήπειρο. Τουλάχιστον έχετε εικόνα από την Ήπειρο. Και από την Ήπειρο έχω εικόνα και μιλάω με πολύ κόσμο σε όλη την Ελλάδα και με πάρα πολλούς, επειδή το επάγγελμά μου ήταν στις ένοπλες δυνάμεις, είμαι απόστατος στρατιωτικός, έχω πάρα πολλούς γνωστούς και λαμβάνω τα μηνύματα από παντού. Η βάση μας και ο κόσμος μας στηρίζει, πέραν των κοινοβουλευτικών ομάδων. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα την Κυριακή που μας πέρασε πάνω στη Θεσσαλονίκη, που έγινε η κοπή της πίτας της οργάνωσης της Θεσσαλονίκης, και με μεγάλη έκπληξη είδα πολύ κόσμο να κατακλείζει την αίθουσα και να ακούει τον Πάνο τον Καμένο. Η κοινοβουλευτική ομάδα έχει συγκεκριμένο λόγο και ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος ψηφίζει την κοινοβουλευτική ομάδα. Για δε τους βουλευτές τους οποίους μας έφυγαν για να μην το αφήσω να πέσει κάτω, έχει ήδη υποθεί και από τον Πρόεδρό μας ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατά παράβαση της εντολής που πήραν από το λαό στηρίζουν την κυβερνητική πλειοψηφία θα αντιμετωπίσουν στην κάλπη το λαό που τους εξέλεξε. Οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν
ποσοστά τέτοια που να δείχνουν, αν θέλετε, τους ανεξάρτητους Έλληνες να είναι στη Βουλή. Πιστεύετε ότι αυτό το κλίμα μπορεί να μεταστραφεί? Καταρχήν να σας πω ότι η προχθεσινή δημοσκόπηση μας έδειξε σε ποσοστό 0%. Επίσης, οι δημοσκοπήσεις όλες οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν γίνει από την ημέρα της δημιουργίας μας το 2012 μέχρι και προχθές δεν μας έχουν δώσει ποτέ ποσοστό πάνω από 3%. Εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες θα μπαίνουμε στη Βουλή και θα συνεχίσουμε να μπαίνουμε στη Βουλή, γιατί είμαστε το μόνο κοινοβουλευτικό κόμμα, το μόνο κίνημα το οποίο έχει ξεκάθαρες θέσεις και αγωνιζόμαστε για αυτές. Έχει γίνει πολύ έργο και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά και στην υπόλοιπη κυβέρνηση, και έχουμε στηρίξει νομοσχέδια επωφελή για τον ελληνικό λαό. Και αυτό, είμαστε περήφανοι για αυτό που κάναμε. Μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ είμαστε περήφανοι. Δεν απεμπολούμε το έργο και τα θετικά σημεία που κάναμε για τη χώρα μας να βγει από τα μνημόνια και όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Μην ξεχνάτε, όλες αυτές οι υποθέσεις οι οποίες έχουν πάει στη δικαιοσύνη, όπως τα εξοπλιστικά προγράμματα, το Νουρουάν, Νοβάρτης, ξεκίνησαν όλα από τον πάνω των καμένων. Γι' αυτό και έχει στοχοποιηθεί. Ο λαός τα βλέπει. Και όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, ο λαός θα αποδώσει τα το κέσαρο στο κέσαρι. Να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Το έτος 2019 είναι έτος εκλογών. Και πέρα από τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, τις ευρωεκλογές οι οποίες έχουν οριστεί, είναι και οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Εκεί οι ανεξάρτητοι Έλληνες τι θα κάνουν? Θα σας πω αμέσως. Εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες για το θέμα της αυτοδιοίκησης έχουμε ξεκάθαρη θέση. Είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής και εγώ ως εκπρόσωπος του Προέδρου μας στο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που έγινε πριν 1,5 χρόνο στα Γιάννενα είχα διαβάσει όλες τις αρχές του κινήματός μας ότι εμείς είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής, όπερ και εγένετο με τον τρόπο που έχει συμβεί, και υπέρ του να μην μπερδεύονται τα κόμματα και τα κινήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να ψηφίζουν τους καλύτερους για την κοινωνία και για τον τόπο τους. Τώρα, αναφορικά για τις παρούσες τοπικές εκλογές στην Ήπειρο. Εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες δεν έχουμε κάποιον αυτοδιοικητικό σχηματισμό. Παράλληλα, τα μέλη μας και τα στελέχη μας... Θα στηρίξετε κάποιους άλλους? Ναι, θα σας πω αμέσως. Τα μέλη μας και τα στελέχη μας είναι ελεύθερα να εκτεθούν στο κίνημα, στην λαϊκή ετοιμιγορία της τοπικής κοινωνίας. Ως κίνημα έχουμε πάρει απόφαση και σας έχουμε πει και στην Πανελλήνια Συνδιάσκεψη που έγινε αρχές Δεκεμβρίου ότι δεν στηρίζουμε κανέναν αυτοδιοικητικό σχηματισμό. Δεν παρέχουμε στήριξη σε κανέναν αυτοδιοικητικό σχηματισμό. Απλά όσα μέλη μας και όσα στελέχη μας θέλουν να εκτεθούν στη λαϊκή ετοιμιγορία για την αυτοδιοίκηση είναι ελεύθερα να το πράξουν εντός κομμάτων και εντός σχηματισμών, του Δημοκρατικού του Όξου, και καταλαβαίνετε τι εννοώ, και όχι σε αυτούς οι οποίοι έχουν κομματικά χρήσματα. Είναι ξεκάθαρη η θέση μας. Ίσως μας. Και επειδή έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά οι αυτοδιοικητικές εκλογές και δεν πάνε με κομματική γραμμή, αλλά είναι και επιλογή προσώπων. Είναι και επιλογή προσώπων, βέβαια. Σας είπα, όποιοι σχηματισμοί έχουν στηρίξεις από κόμματα μη Δημοκρατικού Τόξου, και όσοι έχουν επίσημα κομματικά χρήσματα από κόμματα κοινοβουλευτικά, εμείς δεν έχουμε δώσει εντολή, έχουμε πει στα στελέχη μας να μην εκτεθούν. Όχι, δεν θα υπάρξουν όμως και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι μέσα σε τέτοιου είδους ψηφοδέλτια? Αυτό δεν τα απαγορεύεται. Αυτό όχι, δεν απαγορεύεται. Έτσι, απλά αυτά τα στελέχη μας δεν θα συμμετέχουν σε τοπικές οργανώσεις κλπ. Αυτά. Κύριε Κουτσίνα, σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Εγκαινιάζουμε ένα νέο τίτλο. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και μάλιστα πολύ σύντομα. Και θα ήθελα να απευθυνθώ στο λαό της Σάρτας, που πρώτη φορά έρχομαι στο κανάλι σας, να έχει εμπιστοσύνη στον Πάνο τον Καμένο και στους ανεξάρτητους Έλληνες. Και θα δουν στο μέλλον πράγματα για τα οποία θα εκπλαγούν. Δεν απεμπολούμε τις θέσεις μας. Κρατάμε τις κόκκινες γραμμές μας και θα παλέψουμε μέχρι τέλος και ας είμαστε και εκτός Βουλής. Πράγμα το οποίο είμαι σίγουρος ότι δεν θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.